boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Γιάννη, τι είναι το Σπάρταθλον και περίπου πότε ξεκίνησε? Το Σπάρταθλον είναι ένας διεθνής αγώνας υπεραπόστασης, το οποίο ξεκίνησε πριν 35 χρόνια. Ο αγώνας αυτός διεξάγεται κάθε χρόνο στο τέλος Σεπτεμβρίου. Είναι πάντα την τελευταία Παρασκευή του Σεπτέμβρη. Η κίνηση είναι 7 η ώρα το πρωί από την Ακρόπολη. Οι αθλητές ξεκινούν εκεί. Έχουν ως 7 η ώρα το απόγευμα της επόμενης ημέρας να φτάσουν στη Σπάρτη. Μιλάμε ένα ολόκληρο 24ωρο. Έχουν 36 ώρες μέχρι σε 7 το απόγευμα. Ξεκινάνε 7 η ώρα το πρωί και πρέπει να τελειώσουν 7 η ώρα το απόγευμα. Άρα έχουν καταδυτείς μέσα στα χρονικά αυτά όρια, μέσα στα 36 ώρες, να τερματίσει αυτόν τον αγώνα. Αυτός ο αγώνας, η απόστασή του είναι 246 χιλιόμετρα. Ακολουθούν τα βήματα του Φιδιπίδη, ο οποίος ήταν απεσταλμένος των Αθηναίων να ζητήσει βοήθεια από τη Σπάρτη για τη μάχη του Μαραθώνα. Και ακολουθούμε αυτή την πορεία. Οι αθλητές πώς καταφέρνουν και επιβιώνουν μια τέτοια απόσταση? Κάνουν πάρα πολλές στάσεις, χρειάζεται πάρα πολύ σκληρή προπόνηση όλο τον χρόνο. Φυσικά για να συμμετέχει ένας αθλητής σε αυτόν τον αγώνα, προπονείται, βέβαια, μάλλον δεν προπονείται μόνο για αυτόν τον αγώνα, προπονείται χρόνια για να προετοιμαστεί. Υπάρχουν αγώνες κριτήρια. Ο κάθε αθλητής πρέπει να πιάσει αυτά τα κριτήρια, έτσι ώστε να μπορέσει να δηλώσει συμμετοχή σε αυτόν τον αγώνα. Και φυσικά αυτός ο αγώνας είναι πάρα πολύ δύσκολος. Υπάρχουν 72-73 σταθμοί, αν θυμάμαι καλά. Κάθε αθλητής πρέπει να περάσει ανεφοδιασμού, πιτστοπ. Ναι, ναι, λίγο και στα εξωράλια. Ωραία, πολύ ωραία, κάπως έτσι. Ναι. Εκεί έχει δικαίωμα να σταματήσει, να πάρει κάποια υγρά, κάποια τροφή. Ναι, υδατάνθρακες φυσικά, ναι, βέβαια, ηλεκτρολίτες, φρέσκα φρούτα, συνήθως είναι αυτά που προτιμούν οι αθλητές. Βέβαια, το τι θα φάει ο καθένας είναι πολύ προσωπικό, το τι δουλεύει τον καθένα. Υπάρχουν πάρα πολλοί σταθμοί, αλλά ο χρόνος τρέχει πάντα, άρα δεν μπορούμε να κάτσουμε στους σταθμούς αυτούς για πάρα πολλή ώρα. Και αυτό είναι και το δύσκολο του Σπάρταθλον, που το κάνει από τους πιο δύσκολους αγώνες στον κόσμο. Τα χρονικά περιθώρια είναι αρκετά στενά. 36 ώρες για αυτή την απόσταση θεωρείται αρκετά λίγος χρόνος. Και υπάρχουν οι κόφτες που, όπως είπα, πρέπει να περνάνε γρήγορα τα σημεία ελέγχου. Τρέχετε λιγάκι με ένα ρυθμό μαραθωνοδρόμων ή έχετε άλλους ρυθμούς? Δηλαδή, μερικές φορές επιταχύνετε, μερικές φορές σταματάτε, χαλαρώνετε, ξανανοίγετε το βήμα. Πώς πάει? Μέσα στον αγώνα, βέβαια, επειδή είναι η διάρκεια τόσο μεγάλη που είπαμε, ο αθλητής σίγουρα θα τρέξει σε πιο αργό ρυθμό από ό,τι συνηθίζεται να τρέξει σε ένα μαραθώνιο, για παράδειγμα. Γιατί το Σπάρταθλον είναι 6 μαραθώνιοι. Επομένως, ο ρυθμός είναι αρκετά πιο αργός. Ο κάθε αθλητής θα επιλέξει με ποιο ρυθμό θέλει να τρέξει. Το Σπάρταθλον είναι ένας διεθνής αγώνας. Έχετε πολλές συμμετοχές από πολλές χώρες. Κυρίως είναι διεθνής αγώνας. Συμμετέχουν πάρα πολλοί διεθνείς αθλητές. Είναι το όνειρο κάθε δρομέα που ασχολείται με τις υπεραποστάσεις να συμμετέχει και να τερματίσει σε αυτόν τον αγώνα. Κάτι που πολλοί δεν ξέρουν ίσως είναι ότι το Σπάρταθλον και οι μαραθώνοι γενικά φαίνεται να ευνοούν τους μεγαλύτερους σε ηλικία αθλητές. Ποτέ δεν είναι αργά, λοιπόν.